Στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας διαδήλωσαν αστυνομικοί. Διαμαρτύρονται ενάντια στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση της χώρας στον απόϊχο της δολοφονίας Φλόιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απαγόρευση ακινητοποίησης υπόπτων με λαβή στο λαιμό αλλά και άλλων μεθόδων που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις ασφαλείας προκαλεί την αντίδραση των Γάλλων αστυνομικών. Η απρεπή συμπεριφορά εντός αστυνομίας πάντα ετιμωρεί το. Υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά. Με άλλα λόγια, γνωρίζουμε πως η γαλλική αστυνομία είναι η πιο στενά ελεγχόμενη αστυνομία παγκοσμίως. Όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά από μια μικρή μειοψηφία, δεν πρέπει να στιγματίζονται όλοι οι αστυνομικοί. Οι εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν συνάντηση με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως οι περιορισμοί που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ είναι υπερβολικοί. Μιλάμε για τη λαβή στο λαιμό. Δεν βλέπουμε ποιο τρόπο οι συνάδελφοί μου μπορούν να δουλεύουν ειρηνικά στους δρόμους. Είναι εκτεθειμένοι. Είναι επικίνδυνο. Θα ήθελα κάποιος να μου δείξει πως μπορούμε να συλλάβουμε κάποιον χωρίς λαβή. Είναι αδύνατον. Όταν ένα άτομο αντιστέκεται, μπορεί να είναι δύο ή τρεις αστυνομικοί. Αν όμως δεν καταφύγουν σε λαβή, μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει τελικά η σύλληψη. Σε μια συμβολική κίνηση, οι αστυνομικοί πέταξαν στο έδαφος τις χειροπέδες τους. Ανάλογες διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σε όλη τη χώρα.